Κλικάθηκε μετά την αεροπορική επιδρομή ο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, για την οποία δεν μίλησε κανένα, και δήλωσε σήμερα ότι η στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Τουρκία εναντίον Κούρδων μαχητών στη Βόρεια Συρία και το Ιράκ το Σαββατοκύριακο δεν θα περιοριστεί σε αεροπορικέ επιδρομέ και ότι θα εμπλακούν και οι χερσαίε δυνάμει, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωση. Πριν δύο ημέρε, ο γνωστό Αμερικανό ειδικό Dr. Michael Rubin, ανώτερο συνεργάτη στο American Enterprise Institute, ειδικό στο Ιράν, την Τουρκία και την ευρύτερη Μέση Ανατολή και πρώην αξιωματούχο του Αμερικανικού Πενταγώνου, είχε προειδοποιήσει ότι η Τουρκία επιδιώκει σύγκρουση και έχει ω στόχο του ενεργειακού πόρου στην ΑΟΣ τη Ελλάδα. Το ότι ο Biden συνεχίζει να πιέζει για την αγορά F-16 για λογαριασμό τη Τουρκία. Καθώ ο Ερντογάν του διατάζει να βομβαρδίζονται πόλει και χωριά αμάχων, είναι εντελώ ασυνείδητο. Ο Biden βλέπει τον εαυτό του ω μάστορα εξωτερική πολιτική. Εάν η κυβέρνησή του συνεχίσει με γοργού ρυθμού, μπορεί να τον θυμούνται σαν τον Χένρι Κίσιγκερ, αλλά για όλου του λάθο λόγου, τονίζει ο ίδιο. Ο Αμερικανό Πρόεδρο προωθεί την προμήθεια πάση θυσία των αεροσκαφών F-16 Viper στην Τουρκία μετά τις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές και με δεδομένη την προκλητική επιθετικότητα της Τουρκίας στη Συρία εν μέσω απειλών. Ερντογάν στην Ελλάδα ότι οι Τούρκοι στρατιώτες θα έρθουν βράδυ. Πρόκειται για μια εξέλιξη άκρο αρνητική, η οποία θα δώσει σίγουρα στην Άγκυρα τον αέρα να συνεχίσει τι απειλέ στην Ελλάδα και την Κύπρο το επόμενο διάστημα. Ο έτερο ειδικό από το Ισραήλ Φράτσμαν κατηγορεί Τουρκία-Ιράν για τη σφαγή στη Συρία. Ο γενικό στόχο του Ιράν και τη Άγκυρα είναι μια νέα Μέση Ανατολή που θα συνεργάζεται με τη Ρωσία, απομακρύνοντα τι Ηνωμένε Πολιτείε και αποσταθεροποιώντα με φτώχεια και υλικέ ζημιέ σε ολόκληρε περιοχέ χωρί ασφάλεια, χωρί ειρήνη, χωρί ανοχή, χωρί συνύπαρξη των Ιζοήδιων. Όλοι οι σόφρονε ειδικοί βλέπουν τι επιδιώκει ακριβώ ο Τούρκο πρόεδρο με τι πολεμικέ του επιχειρήσει σε Συρία, Ιράκ, Λιβύη ενώ απειλεί και την Ελλάδα. Αυτή η ακραία εξοργιστική συμπεριφορά Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία έχει μόνο μία λογική εξήγηση. Αλλιώ δεν μπορεί να βγει κανένα συμπέρασμα. Η Τουρκία θα οδηγηθεί σε παγίδα και θα διαμελιστεί διότι δεν συμφέρει κανέναν μία νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οτιδήποτε άλλο είναι ει βάρο και των Ηνωμένων Πολιτειών, Ανατολική Μεσόγειο Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, Καύκασο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.